απορρίφθηκε με τα νομοσία της Οδου Λαγκαδά σε λόφορο Μίκη Θοδωράκη από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Στράκης. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει αρνητικά για τη μετανομοσία της Οδου Λαγκαδά σε λόφορο Μίκη Θοδωράκη, επικαλούμενη στο διατάφτα τον τυπικό λόγο σύμφωνα με τον οποίο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπερβαίνει τα χώρια όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, μια και η Οδός Λαγκαδά δεν ανήκει μόνο στον κεντρικό Δήμο. Ωστόσο, το σκεπτικό της απόφασης μνημονεύονται εγκύκλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, με τις οποίες η Επιτροπή τοποθετείται αρνητικά επί της στην προοπτική μετονομασίας της οδού Λαγκαδά. Σε μεταγενέστερο χρόνο, η Επιτροπή του Άρθρου 8 απέρριψε τις παρόμοιες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Αμπελοκήπου Μεναμένης και Παύλου Μελά, ενώ στη τελευταία τη συνεδρίαση εξέδωσε ανάλογη αρνητική απόφαση και για τον τέταρτο Δήμο Νεάπολης Σικεών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκεπτικό της Επιτροπής είναι πανομοιότυπο και στις τέσσερις περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Τράκη η μετανομασία τη οδού Γαζή, Αλκυβιάδη Καμπανού, στη μνήμη του 19χρονου φοιτητή που έχασε τη ζωή του την 1η Φεβρουαρίου 2022 σε δολοφονική επίθεση από χούλιγκαν στην περιοχή τη Χαριλάου. Το αίτημα για μετανομασία είχε κατατεθεί από τον αθλητικό σύλλογο του Άρη, μέσω επιστολής προ το Δήμο Θεσσαλονίκη. Άμεσα συνέδρια σε Επιτροπή Ονοματοθεσία Μετανομασία Οδών, Πλατιών ή Συνοικιών του Κεντρικού Δήμου που το ενέκρινε και όλο αυτό το διάστημα ο φάκελο βρισκόταν στα χέρια τη αποκεντρωμένης διοίκηση. Το επόμενο διάστημα, η απόφαση θα αποσταλεί καθαρογραμμένη από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονία Θράκη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκη ώστε να προχωρήσουν όλε οι διαδικασίε. Παράλληλα, στο αίτημα των «κυτρινόμαυρων» συμπεριλαμβανόταν και η τοποθέτηση αναθυματικής πλάκας στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 19χρονος.